εργαζόμενους και επιχειρήσεις, για ανέργους και ευάλωτα εισοδηματικά στρώματα. Στόχος μας είναι να παρεμβαίνουμε με αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό, συντονισμένα, μεθοδικά και ψύχρεμα, προβαίνουμε σε εξειδίκευση στοχευμένων μέτρων που δυναμικά ξετυλίγονται. Δημιουργούμε κύκλους κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβάνοντας όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού που πλήττονται. Και μάλιστα, πλήττονται σημαντικά. Όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότερο. Εξασφαλίζουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών της κάθε κοινωνικής ομάδας. Έχουμε ήδη ανακοινώσει 3 ρέσμες μέτρων για τον εργαζόμενο, τον ελεύθερο επαγγελματία και τον επιχειρηματία. Καλύπτουμε έτσι για το μήνα Μάρτιο ένα σημαντικό κομμάτι του ενεργού πληθυσμού της χώρας που πλήττεται ιδιαίτερα τις 2 τελευταίες εβδομάδες. Προφανώς, η κατάσταση στην πραγματική οικονομία έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες ημέρες και συνεχίζει να επιδεινώνεται. Γι' αυτό, από την επόμενη εβδομάδα θα διευρυνθεί σημαντικά το πλαίσιο προστασίας και θα υλοποιηθούν παράλληλα μέσα στον επόμενο μήνα πολιτικές αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους για την ενίσχυση ρευστότητας, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Είμαστε εδώ, υλοποιώντας άμεσα πολιτικές, χωρίς να είναι ξεκάθαρη η χρονική έκταση της πανδημίας στη χώρα μας. Στηρίζουμε την κουλτούρα της συνέπειας, αλλά και του σεβασμού στις μεγάλες θυσίες της κοινωνίας. Το κράτος απλώνει δίκτυα ασφαλείας, προστατεύοντας στο μέτρο του εφικτού τους εργαζόμενους και τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. Κατανέμουμε δίκαια το βάρος υγειονομικής κρίσης με μεγαλύτερη συμμετοχή του κράτους αλλά και με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Εφαρμόζουμε πολιτικές ώστε να κρατήσουμε την οικονομία μας όρθια και ζωντανή με το βλέμμα μας και στην μετά-κορονοϊό εποχή. Συγκεκριμένα, με τις πρωτοβουλίες που εξειδικεύουμε σήμερα. Πρώτον, καλύπτουμε περίπου 600.000 επιχειρήσεις. Δεύτερον, καλύπτονται 1,2 εκατομμύρια μισθωτοί, που αντιστοιχούν στο 60% των μισθωτών ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας. Τρίτον, καλύπτονται επιπλέον 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Για να έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών, οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνονται επίσης στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ταμιακή επιβάρυνση αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Το δημοσιονομικό κόστος αυτών των μέτρων ξεπερνά τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Κόστος το οποίο, μαζί με την επιστρεπτέα προκαταβολή για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, τις επιπρόσθετες δαπάνες για την δημόσια υγεία και το δώρο Πάσχα προς τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, διαμορφώνεται πλέον στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2,5% του ΑΕΠ. Υψηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που χθες, σύμφωνα με την παρουσίαση των Ευρωπαίων αξιωματούχων στο ΕΚΟΦΗΝ, ήταν στο 2% του ΑΕΠ. Είναι μάλιστα δεδομένη η αύξηση της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από την επόμενη εβδομάδα, μέσα στον Απρίλιο, τόσο λόγω της διεύρυνσης των δικαιούχων, όσο και λόγω της μείωσης των εσόδων από την οικονομική συρρήκνωση. Και δεν γνωρίζουμε ακόμα την διάρκεια της κρίσης. Απαιτείται συνεπώς σοφροσύνη και ρεαλισμός, μακριά από δημαγωγικές εξάρσεις. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η κρίση είναι βαθιά, θα γίνει βαθύτερη και η οικονομία θα γυρίσει, σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, σε ύφεση το 2020. Θα είναι όμως παροδική. Ωστόσο,
Η ζημιά στην οικονομία δεν έχει πρόθεσμα, είναι σημαντική και θα διευρυνθεί. Ο πλούτος της χώρας θα συρρυκνωθεί. Όμως, με τις κατάλληλες πολιτικές, χρονικά κλιμακούμενες, θα περιορίσουμε αυτές τις δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία του κορονοϊού. Έχουμε χρέος, όλοι μας, να συμπεριφερόμαστε με ψυχραιμία και υπομονή, με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, ώστε να βγούμε από αυτή την έκτακτη και εξωγενή κρίση με το λιγότερο ατομικό και κοινωνικό κόστος και να δρομολογήσουμε αμέσως μετά μια δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας. Θα τα καταφέρουμε.